τόσες δυσκολίες για τη σχολή να βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Αυτή είναι η δήλωση. Ότι είναι πραγματικά παράξενο και αλόκοτο τη σημερινή κατάσταση. Για το φοιτητή, τι έγινε ρε παιδί για το φοιτητή που τραυματίστηκε. Για το φοιτητή πρέπει να τα δω. Να το, να το. Είναι... Δείτε, δείτε, δείτε. Δείτε. Είμαστε δημοσιογράφοι και σας ρωτάμε τι έχετε να πείτε για το τραυματία φοιτητή. Τη δήλωση του φοιτητή σας ότι έπρεπε να φύγει το στέκι και γι' αυτό χρειάστηκε να αναπλαστεί ο χώρος στο πρώτο θέμα. Έχετε να πείτε κάτι για αυτή την περίφημη βιβλιοθήκη, η οποία έγινε βιβλιοθήκη πάση θυσία. Άρα και με αίμα. Αναβάθμιση αυτό το πράγμα. Αναβάθμιση του Πανεπιστημίου να φύγει την πίξη. Δείτε εδώ, δείτε εδώ, δείτε εδώ. Απαντήστε. Δεν είναι για αναβάθμιση βιβλιοθήκη. Για το θέμα των εξών δασκαλίας ήταν κάτι το οποίο το ζητούσε η κοσμοτεία και η σχολή και εγκρίθηκε από την προηγούμενη συγκεντρώση τη δικιά μου. Κυρία Χαραλάμπους, για αυτή τη φωτογραφία θα τοποθετηθείτε με τον φοιτητή, με τα αίματα στο στόμα και στο κεφάλι. Δείτε λίγο, μιλήστε, μιλήστε για αυτή τη φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι όντως σοκαριστική. Ο είναι όντως σοκαριστική, αυτό έχετε να πείτε. Θα πάτε στο νοσοκομείο να πείτε αυτό. Να πείτε αυτό. Μήνες τώρα. Μήνες οι φοιτητικοί σύλλογοι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι θα λένε τι θα γίνει. Και όταν ο φοιτητής αυτός είναι λιπόθυμος με αίματα στο στόμα, να του τρέχουν και δεν έχει τις αισθήσεις του και έχετε το ΕΚΑΠ, εσείς αντί να πείτε τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν, αντί να πείτε ότι έχω ευθύνη που τόσο καιρό οι φοιτητικοί σύλλογοι λένε ότι θα γίνει αυτό και δεν τους ακούω και δεν τους μιλάω και δεν τους βλέπω και συνηγορώ στο να έρθουν τα ΜΑΤ, στον έρθει ασφάλεια και να κάνει αυτά τα έκτροπα, θα έπρεπε να τα πείτε αυτά. Σοκαριστική. Πείτε στην οικογένειά σου, δεν πείτε. Συγγνώμη, συναδέλφισσα, τόση ώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Κύριος καθηγητής, τόση ώρα γίνονται αυτά τα πράγματα και ο μόνος λόγος που κατεβήκατε είναι για να μιλήσετε στα κανάλια. Είστε σοβαροί. Δηλαδή, κοσμητεία με αίμα. Λίγη ντροπή, λίγη ντροπή. Με τα ματ, τι θα γίνει.